Ήδη δίπλα μου η Ιωάννα Βαπορίδη, καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Είχαμε κάνει και ένα θέμα πριν από 2 εβδομάδες. Και έχουμε και σήμερα όμως και την Δέσποινα Γραβάνη, ψυχολόγο. Και θα μιλήσουμε ουσιαστικά για το Aqua Relax και Active Imagination, ουσιαστικά, που είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό. Πες μου όμως πρώτα, Ιωάννα, τι είναι το Aqua Relax. Λοιπόν, το Aqua Relax είναι απαλές κινήσεις και ήπιο stretching μέσα σε ζεστό νερό. Απευθύνεται γενικά σε όλους, ανεξαρτήτου ηλικίας, αλλά ενδείκνεται ιδιαίτερα για την περίοδο της εγκυμοσύνης και για την περίοδο της λοχίας. Μάλιστα. Που είμαστε πολύ φορτισμένες και σωματικά και ψυχολογικά. Βέβαια, γυναίκες. Εσείς το έχεις περάσει και πρόσφατα κιόλας. Ναι. Η Δέσποινα είναι 4 μηνών έγκυος, έχω να σας πω. Μπορεί να μην το βλέπετε εσείς, αλλά είναι έγκυος για δεύτερη φορά κιόλας. Οπότε θα μας πει σίγουρα, Δέσποινα, εσύ, και την προσωπική σου εμπειρία ακριβώς. Συνέχισε, Ιωάννα. Πες μας ουσιαστικά και τα ωφέλη του Aqua Relax. Τα ωφέλη. Λοιπόν, όσον αφορά την περίοδο της εγκυμοσύνης, βοηθάει πάρα πολύ τη μητέρα να χαλαρώσει και ψυχολογικά και σωματικά, όπως είπαμε. Μειώνει αρκετά τους πόνους που μπορεί να έχει στα πόδια, στη μέση, ειδικά στην πλάτη. Το νερό προσφέρει ένα αίσθημα ευεξίας, χαλαρώνει πολύ τους μυς, απελευθερώνει τη σπονδυλική στήλη. Και γενικότερα όλα τα συμπτώματα που μπορεί να έχει η γυναίκα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Mm-hmm. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ αν κάποιος δεν κοιμάται καλά, να χαλαρώσει και να κοιμηθεί. Ναι. Δοκιμάσουμε ξημένη. Επειδή λίγο η αιχμία μας έχει χτυπήσει την πόρτα, αλλά τέλος πάντων. Δέσποινα, ουσιαστικά το Active Imagination τι είναι? Το Active Imagination υπάρχει ήδη σαν μέθοδο στην εφήβρε ο Γιούγκ, ο Κάρλ Γκούσταβ Γιούγκ, που είναι ένας ελβετός ψυχαναλυτής, ψυχολόγος, ναι, πολύ γνωστός. Και βασίζεται, τη δημιούργησε βασικά αυτή τη μέθοδο για να βοηθήσει τους θεραπευόμενους τους, δηλαδή ανθρώπους που είχε ήδη σε θεραπεία, ώστε να δούνε κάποια ζητήματα πολύ πιο ασυνείδητα, δηλαδή κάποια ζητήματα που τους αφορούσαν, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να... Αν έχω καταλάβει, να βγουν από το πρόβλημα και να το δουν σαν ένα τρίτο μάτι, αυτό εννοείς? Όχι, αφορούσε κάποια βαθύτερα προβλήματα, τα οποία δυσκολευόταν μέσω της θεραπείας να αναδυθούν. Α, μάλιστα. Και εφήβρε αυτή τη μέθοδο, η οποία πολύ απλά, πολύ σχηματικά, τι είναι? Είναι, δημιουργεί μια γέφυρα, το Active Imagination δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στο συνειδητό και στο ασυνείδητο. Δηλαδή, σε αυτά που δεν καταλαβαίνουμε, στο συνειδητό, δηλαδή σε αυτά που βλέπουμε, καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε, και στο ασυνείδητο, σε αυτά που δεν βλέπουμε, δεν καταλαβαίνουμε, δεν αντιλαμβανόμαστε, που όμως καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή μας. Η μέθοδος αυτή βασίζεται βασικά στην εικονοποίηση. Η εικονοποίηση τι είναι? Το ασυνείδητο πώς μας μιλάει? Το ασυνείδητο μας μιλάει μέσω από τις εικόνες. Ένα παράδειγμα που σίγουρα το ξέρουν όλοι είναι τα όνειρα. Τα όνειρα, ναι, και εγώ αυτό σκέφτηκα. Είναι μια έκφραση του ασυνείδητου πάρα πολύ γνωστή που υπάρχει σε όλους, παντού και από πάντα. Και μεταφράζεται, φτάνει ως εμάς μέσω της εικόνας. Αυτή είναι ακριβώς την εικόνα, εγώ δηλαδή προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύτιμη και είναι ένα υλικό ψυχικό πραγματικά πολύ σημαντικό. Αλλά πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε αυτό. Το Active Imagination λοιπόν βοηθάει σε αυτή την πρόσβαση, στο ασυνείδητο υλικό μέσω της εικόνας. Μάλιστα. Πώς συνδυάζεται όμως με το Aqua Relax και πώς αποφασίσατε να κάνετε κάτι έτσι από κοινού? Ουσιαστικά η Ιωάννα το έχει ξεκινήσει και το παντρέψατε, αν κατάλαβα. Ναι. Αλλά μίλησε μας καλύτερα. Ναι, να πούμε ότι και η Ιωάννα φυσικά εδώ και χρόνια ασχολείται με τις εγγύους και τις νέες μαμάδες, αλλά και εγώ στην πρακτική μου έτυχε τα τελευταία χρόνια να έχω πάρα πολλούς ασθενείς γυναίκες, έγκυες, αλλά και νέες μαμάδες. Οπότε υπήρχε ένα ενδιαφέρον επαγγελματικό έτσι κι αλλιώς που είχαμε και οι δύο. Αυτό όμως μας έκανε να δούμε από πολύ κοντά και πραγματικά ουσιαστικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζαν αυτές οι γυναίκες. Αφού είδαμε τα προβλήματα, υπήρχε και η λύση πιο εύκολα. Να πούμε ότι υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες που ασχολούνται ή με το ένα κομμάτι ή με το άλλο. Δηλαδή ή με το σώμα ή με το ψυχικό κομμάτι. Σίγουρα, πάρα πολύ. Αυτό που σίγουρα δεν υπάρχει, στην Ελλάδα σίγουρα δεν υπάρχει, είναι το να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Πώς γνωστόν δεν είναι και κάτι εντελώς ασύνδετο. Όχι, φυσικά. Δηλαδή το σώμα μας συνδέεται πάρα πολύ με τη ψυχολογία μας. Οπότε φανταστείτε σε μια έγκυο που αλλάζει το σώμα της, αλλάζει όλη η ισορροπία του σώματος, αλλά και η ψυχική κατάσταση, η ψυχοσυναισθηματική της δηλαδή ισορροπία, πώς αυτά τα δύο επηρεάζονται και αλληλεπιδρούν. Στην πράξη όμως, τι γίνεται ακριβώς?
Δηλαδή, η Ιωάννα κάνει ουσιαστικά το aqua relax, θα δούμε και βίντεο σε πολύ λίγο. Πώς γίνεται. Ναι, πρακτικά πώς γίνεται. Πρακτικά. Θες να πεις εσύ, Ιωάννα. Το πρόγραμμα αυτό διαρκεί μία ώρα. Mm-hmm. Το πρώτο μισάωρο είμαι εγώ με την έγκυο ή την νέα μαμά μέσα στο νερό και κάνουμε το aqua relax, αφού πρώτα έχει προηγηθεί μία καθοδήγηση από τη Δέσποινα. Και στη συνέχεια, το επόμενο μισάωρο, η μητέρα μένει μέσα στο νερό και συζητάει με τη Δέσποινα για τις εικόνες που μπορεί να αναδύθηκαν, για τα συναισθήματα, για τους φόβους της. Κατά τη διάρκεια, του aqua relax, τελειώνει το aqua. Μπράβο. Εικόνες και στο νερό της. Ναι. Τώρα το κατάλαβα πάρα και πολύ. Και συναισθήματα, εικόνες, σκέψεις, φόβους, άγχος, τα πάντα. Ναι. Ό,τι της έχει έρθει. Αλλά αυτό συνήθως, αν το εικονοποιήσεις, έχεις καλύτερη πρόσβαση. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά. Ωραία. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο του Aqua Relax Active Imagination για να το συζητήσουμε κιόλας. Να είμαστε έτοιμοι. Εγώ ζηλεύω πάρα πολύ. Θέλω και εγώ να το δοκιμάσω. Γιατί ούτως ή άλλως δεν έχει να κάνει μόνο με την εγκυμοσύνη. Όχι, όχι. Οπότε θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Πάρα πολύ σύντομα θα σου έρθω. Δέσποινα, ποια είναι τα αφέλη. Λοιπόν, να πούμε ότι η μέθοδος αυτή, το Aqua Relax Active Imagination, απευθύνεται σε όλο τον πληθυσμό. Mm-hmm. Γενικότερα, δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Και στους άντρες, κανονικότατα. Και στους άντρες, ζευγάρια, οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Αχ, σήμερα όμως. Για ζευγάρι. Ζευγάρια, ναι. Πάρα πολύ ωραία θα είναι. Πολύ ωραίο, ναι. Σήμερα όμως, επειδή ήρθαμε να μιλήσουμε ειδικά για τις εγκύους και τις νέες μαμάδες, να πούμε ότι. Ας το διαχωρίσουμε σε δύο για τα ωφέλη. Υπάρχουν, καταρχήν για τις εγκύους, βοηθάει πολύ στο συναισθηματικό δέσμα με το παιδί τους. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μία ώρα που μένουν μόνες τους, αποκομμένες από όλες τις έγνοιες, από όλες τις κοτούρες, μέσα στο νερό, που είναι φυσικά πολύ χαλαρωτικό. Οπότε υπάρχει ένας ψυχικός σύνδεσμος με το παιδί και ενισχύεται. Τώρα και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και οι νέες μαμάδες, πολύ συχνά έρχονται αντιμέτωπες με συναισθήματα πολύ αρνητικά, για τα οποία δεν μιλούν συχνά, δηλαδή είναι θέματα ταμπού. Όπως, ας πούμε, είναι ο φόβος της γένας για τις έγκυες. Φοβούνται τη γένα, αλλά δεν θα το πει καμία ποτέ έτσι τόσο ξεκάθαρα. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία σε αυτή τη μέθοδο να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Οπότε έχουμε άγχη. Και θα το πει και σε κάποιον άνθρωπο, ο οποίος θα της απαντήσει και κάτι πιο σωστό, ίσως από κάποιον άλλον. Που δεν γνωρίζει και σίγουρα μερικές φορές και αυτό που έχει το βιώμα του καθενός μας είναι τελείως διαφορετικό. Μπορεί, για παράδειγμα, να το ρωτήσει τη μαμά της και η γυναίκα να το έχει περάσει με έναν τρόπο και εκείνη, αλλά η απάντηση που θα της δώσετε να μην είναι αυτό που θα πρέπει να ακούσει εκείνη τη στιγμή, έτσι δεν είναι. Ναι, ακριβώς. Οπότε καλύτερα να απευθεί και σε ένα ειδικό, ώστε να πάρει και τις απαντήσεις που πρέπει να πάρει και να πράγματι να δει και τα ωφέλη στην ψυχολογία της. Ναι. Οπότε τα ωφέλη μπορεί να είναι για πράγματα που ήδη κάποιος έχει αναγνωρίσει ως προβλήματα, δηλαδή αρνητικές σκέψεις, φόβος της γένας, θλίψη, μεταπτώσεις του συναισθήματος, άγχος. Ή και μπορεί να είναι και πράγματα που δεν έχει καταλάβει. Δηλαδή μια γυναίκα μπορεί να νιώθει άσχημα, να έχει ένταση, να μην κοιμάται, να έχει διάφορα συμπτώματα, αλλά μην μπορεί να αναγνωρίσει τι είναι αυτό. Mm-hmm. Το Active Imagination σε αυτό βοηθάει, γιατί έχουμε πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Βέβαια, να πούμε για τη λοχεία, γιατί το έχουμε δει στην πράξη, αλλά και επαγγελματικά το είδαμε πάρα, που το βλέπω δηλαδή πολύ συχνά αυτό, ότι στη λοχεία κάπως η γυναίκα μένει λίγο μόνη της. Mm-hmm. Ενώ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης υπάρχει μεγάλη πληροφόρηση και πρόσβαση σε πολύ μεγάλο υλικό και υπάρχουν πολλά πράγματα
να κάνει κανείς. Όταν γεννηθεί το μωρό. Μετά το τίποτα. Μετά κάπως. Ξαφνικά πρέπει να μείνει σε ένα σπίτι με ένα μωρό και χωρίς τίποτα άλλο που να μπορεί να κάνει. Πραγματικά έτσι είναι. Ενώ παραδείγματος χάρη η επιλόχιος κατάθλιψη που είναι σε ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό. Το active imagination βοηθάει. Όχι βέβαια στη θεραπεία της, γιατί αυτή πρέπει κάποιος να πάει σε κάποιον ειδικό. Αλλά σίγουρα στη θλίψη ή στην κατάθλιψη, μια μορφή κατάθλιψης που δημιουργείται μετά την γέννηση του παιδιού, βοηθάει πάρα πολύ. Και από ό,τι έχω διαβάσει, έστω και σε ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό, συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις γυναίκες να υπάρχει λίγο μια μελαγχολία, μια θλίψη λίγο μετά την εγκυμοσύνη, γιατί πέφτουν απότομα οι ορμόνες. Οπότε είναι και λογικό. Ακόμα και αν δεν είναι σε μεγάλο βαθμό. Θέλει μια στήριξη η γυναίκα και στη λογική. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, γιατί είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, πραγματικά είναι και ορμονικό, δηλαδή είναι και μια φυσιολογική διαδικασία του σώματος. Πέρα από το οτιδήποτε μπορεί να έχει περάσει ο καθένας μας και αυτό το πράγμα να επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο. Φυσικά. Αλλά και από ψυχολογικής άποψης είναι πολύ φυσιολογικό που συμβαίνει αυτή η θλίψη που υπάρχει, γιατί είναι ένας αποχωρισμός. Ακριβώς. Αν η γυναίκα όμως μείνει με αυτό το συνέστημα της θλίψης, συν η ένταση ότι δεν κοιμάται, κουράζεται, ότι η ισορροπία του ζευγαριού. Η οικογένεια γίνεται όλη άνω κάτω. Πήρε πολλά κιλά από την εγκυμοσύνη, ξαφνικά έπρεπε να μείνουμε σε ένα σπίτι κλεισμένο για. Φανταστείτε όλο αυτό. Αγχώνομαι μόνο που το λέω, ναι. Φανταστείτε από το πιο μικρό, την πιο μικρή λεπτομέρεια της καθημερινότητας μέσα στο πιο πολύπλοκο ψυχικό θέμα. Ακριβώς. Όλα αυτά αλλάζουν και πρέπει να έρθει μια καινούργια ισορροπία. Ακριβώς. Αυτό, αν το αφήσεις για πολύ καιρό να εγκατασταθεί, είναι πολύ πιο δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Οπότε το active imagination είναι μια καλή ευκαιρία να υπάρχει αυτή η επαφή. Δηλαδή η πρόσβαση. Τι αισθάνομαι, γιατί το αισθάνομαι, γιατί μου ήρθε τώρα, πώς νιώθω. Είναι σαν να κάνεις ένα check-up. Ακριβώς. Στην ψυχή, ναι. Ας δούμε όμως και το δεύτερο βίντεο, πριν πούμε για όλα τα υπόλοιπα όσον αφορά τα ωφέλη. Γιατί τα ωφέλη είναι πάρα πολλά και για το που μπορούμε να σας βρούμε ουσιαστικά, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας δούμε όμως πρώτα το δεύτερο βίντεο που έχετε ετοιμάσει για εμάς. Εντάξει, είναι πραγματικά τόσο χαλαρό. Είναι και το νερό σε μια θερμοκρασία έτσι πάρα πολύ. Ούτε πολύ ζεστό, στους 32 βαθμούς ακριβώς. Οπότε νομίζω θα είναι μοναδική εμπειρία. Θέλω να μου πεις πότε μια γυναίκα μπορεί να ξεκινήσει να κάνει Aqua Relax Active Imagination και πόσες φορές την εβδομάδα μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, είναι και σε μια δύσκολη φάση της ζωής της. Πούμε έτσι, δύσκολη. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μπορεί να κάνει οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Ωραία. Στην περίοδο τώρα της λοχίας, από τις 40 μέρες και μετά που μπορεί να μπει μέσα στο νερό, μπορεί να κάνει πάλι όποτε θέλει να έρθει και όσες φορές θέλει να έρθει. Δεν έχουμε κανένα περιορισμό. Και αυτό που μου λέγεις κατά τη διάρκεια του βίντεο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ποιοτικό χρόνο. Αυτό θέλω να μου πεις. Μπράβο, ναι. Ότι ουσιαστικά για τη νέα μαμά είναι πολύ σημαντικό να κάνει αυτό το πρόγραμμα, γιατί έχει μία ώρα δικιά της με τον εαυτό της και έχει ποιοτικό χρόνο. Mm-hmm. Που μπορεί να ξεχάσει τα πάντα και να χαλαρώσει και να κάνει κάτι για αυτήν. Και νομίζω ότι αποκλείται να μην ξεχάσει τα πάντα. Με τόσο ωραία μουσική, τόσο χαλαρό το νερό, όλες τις κινήσεις με στο νερό. Νομίζω ότι και... Για λίγο έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω, καταρχήν βλέπουμε και το site που γράφουμε από κάτω, από Αμπέρθη λέγεται ουσιαστικά το site που μπορούν να σε βρουν. Υπάρχει και το email της Ιωάννας στο site για να της στείλετε οποιαδήποτε ερώτηση ή κάποια την επικοινωνία που μπορείτε να έχετε μαζί της. Πού μπορούμε να σε βρούμε πέρα από το Aqua Birth στο Facebook, αν θυμάμαι καλά, είναι. Είναι και στο Facebook. Και στο Facebook, ναι. Αλλά υπάρχει και η ιστοσελίδα δικιά σου. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσουμε, κάτι άλλο που θέλετε να ξεχάσετε? Εγώ θα ήθελα να πω μόνο ότι αντεδείκνυται σε γυναίκες με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, που φυσικά είναι αυτονόητο, και να πούμε ότι δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση καμία οποιαδήποτε θεραπευτική μέθοδο, καμία ψυχοθεραπεία και καμία φαρμακευτική αγωγή. Αυτό είναι το ενισχυτικό κομμάτι που κάνει κάποιος γιατί θέλει να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τον εαυτό του. Επίσης, ότι είναι απόρριτα αυτά που θα υποθούν μέσα εκεί πέρα. Ναι, και είμαστε οι δυο μας. Δηλαδή, μετά είμαι εγώ με την κυρία, φεύγω και μετά είναι η Δέσποινα μόνη του. Είναι απόρριτα, φυσικά. Είναι σαν να κάνεις ψυχοθεραπεία στο γραφείο του ψυχολόγου, όπως έχεις το δικό σου γραφείο. Ναι. Και όλα αυτά φυσικά είναι απόρριτα. Θέλω να σε ρωτήσω, αφού γεννήθηκε το παιδάκι, αφού περάσουν 40 μέρες, μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο μαζί με το μωρό της? Χαλάρωμα. Χαλάρωμα. Δηλαδή, χαλάρωμα... να την αγκαλιά τη ή κάτι τέτοιο, αυτό μου άρεσε. Αυτό μπορεί να γίνει με τον μπαμπά. Δηλαδή, ειδικά κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη, έρχεται το ζευγάρι και κάνουμε ξεχωριστά πρώτα aqua relax στη μαμά και στον μπαμπά, εγώ και με έναν συνάδελφο μαζί. Και μετά βάζουμε τον μπαμπά να κάνει ήπιο stretching και απαλές κινήσεις μέσα στο νερό, αγκαλιά με τη μαμά. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό πρέπει να το κάνουμε οπωσδήποτε βίντεο και να το δείξουμε οπωσδήποτε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά το πρόγραμμα. Εγώ θα το δοκιμάσω στο προσωπικό επίπεδο 1000%. Αλλά πραγματικά αξίζει για να το κάνετε για τον εαυτό σας. Είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό, θα βοηθήσει πάρα πολύ, είτε είστε έγκυος είτε είστε στη λοχεία. Και φυσικά για όλους εμάς που δεν είμαστε ακόμα έγκυος, που θα γίνω μάνα, δοκιμάστε το γιατί σίγουρα θα ενισχύσει την ψυχολογία σας. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και η Αγγέλικα Θεοδωρίδη είναι ήδη εδώ για να μάθουμε τους έξυπνους τρόπους για μικρούς χώρους, πώς μπορείτε να διακοσμήσετε ουσιαστικά το χώρο σας για να φαίνεται ακόμη πιο μεγάλος και πιο λειτουργικός. Σε 2 λεπτάκια και πάλι μαζί.